Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο Αχιλλέας. Και εγώ η Μέρη. Και εγώ ο Αλέξανδρος. Τι ακριβώς κάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος? Συντονίζει μια ομάδα ανθρώπων προσπαθώντας να πετύχει έναν στόχο που μαζί θέτουν. Πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό και να μην ξεκινάς στα 14. Ίσως κάποιοι στα 14 αν θέλουν να γίνουν γιατροί και αυτό να το ξέρουν, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλλά συνήθως και στα 14 και στα 18 και ίσως και στα 28 να έχεις ανοιχτό μυαλό, διότι μαθαίνεις συνέχεια, και εγώ ακόμα τώρα μαθαίνω, και μπορεί να αλλάξεις πορεία. Δεν είναι τίποτα κακό με το να αλλάξεις πορεία. Πότε και γιατί επιστρέψατε στην Ελλάδα? Πώς πήρατε αυτή την απόφαση, εφόσον βρισκόσασταν ήδη στο εξωτερικό? Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου. Είχα περάσει όλη μου την ενήλικη ζωή από τα 18 μέχρι τα 34 που γύρισα στην Αμερική, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Πάντα θέλει να γυρίσει κανείς στην πατρίδα του, αλλά υπό τις σωστές προϋποθέσεις. Πότε σας κέρδισε η ασφαλιστική αγορά? Με κέρδισε σιγά σιγά. Ανεπαισθήτως, όπως θα λέγει ο Καβάφης. Δηλαδή, έκανα asset management για μια ασφαλιστική εταιρεία στη Νέα Υόρκη, γιατί οι ασφάλειες έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι διαχείρισης χρημάτων. Να το πούμε αλλιώς, όταν ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή το σπίτι σου και μου δίνεις τα χρήματά σου, μέχρι να τρακάρεις, όπως λέω εγώ, τα χρήματά σου τα διαχειρίζομαι. Άρα, η ασφαλιστική εταιρεία διαχειρίζεται πολλά χρήματα. Άρχισα να ασχολούμαι με τις ασφάλειες και ανακάλυψα ότι μου άρεσε. Γιατί δεν είναι τόσο το θέμα τεχνικό, είναι το θέμα οι άνθρωποι. Όλη η ιστορία του να είσαι CEO είναι οι άνθρωποι. Και είμαι πολύ τυχερός, γιατί σχεδόν σε ό,τι έκανα στην καριέρα μου, που είναι πολλά χρόνια πια, πέρναγα καλά. Και αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Αυτό που κάνεις πρέπει να περνάς καλά. Αν δεν περνάς καλά, πρέπει να αναζητήσεις κάτι άλλο. Στη EuroLife, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουμε στον τοίχο ανάγλυφα γράμματα που είπε κάποιος Αριστοτέλης πριν μερικές χιλιάδες χρόνια. Ο Αριστοτέλης λοιπόν είπε ήθος, λόγος, πάθος. Και αυτά τα τρία είναι αυτά που αναζητούμε. Για παράδειγμα, όταν έρθεις στη EuroLife αναζητώντας δουλειά. Γιατί για να δουλέψεις με κάποιον πρέπει να έχει ήθος, προφανώς. Αυτό είναι προαπαιτούμενο. Λόγος είναι, ας το πούμε, η τεχνική ικανότητα. Έτσι, πρέπει να ξέρεις τη δουλειά για την οποία σε παίρνω. Το πάθος είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτό που θα πάει πολύ ψηλά με αυτόν που απλά είναι ένας καλός στρατιώτης. Και το πάθος το εμπνέει και ο ηγέτης στην εταιρεία. Και το πάθος δημιουργείται αν μια ομάδα δουλεύει μαζί καλά. Διότι μπορεί να είμαστε όλοι καλοί και η χημεία μας να μην δουλεύει καλά. Μας είπατε ότι φύγατε στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Αμερική. Πώς το αποφασίσατε συγκεκριμένα να πάτε στην Αμερική? Είχα οικογενειακά κάποιες σχέσεις με την Αμερική. Ήμουν πολύ καλός μαθητής και από την αρχή ήταν προαποφασισμένο, αν έμπαινα σε κάποιο πολύ καλό πανεπιστήμιο στην Αμερική, δεν έδωσα ούτε εξετάσεις στην Ελλάδα, πήγα κατευθείαν εκεί. Βρέθηκα λοιπόν σε ένα κόσμο απίστευτο στα 18 μου, και αυτό με μεγάλωσε πολύ. Να βρεθείς κάπου αλλού, με άλλα ήθη, άλλα έθιμα, και όσο πιο κοσμόπολης είναι τόσο καλύτερα, και να δεις άλλα μυαλά. Έτσι βρέθηκα στην Αμερική και έμεινα 16 χρόνια. Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης είναι διαδεδομένος στην Ελλάδα? Όπως και να το μετρήσει, είμαστε περίπου στο 1/4 του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όχι των χωρών των προηγμένων και στις ασφαλίσεις και γενικά οικονομικά. Είμαστε λοιπόν ανασφάλιστοι. Ο λόγος είναι, κατά τη δική μου γνώμη, ότι στην Ελλάδα υπάρχει, άσχετα με το ποια κυβέρνηση είναι ή ήταν στην εξουσία, μία αίσθηση ότι το κράτος θα κάνει όλα για μένα. Και επειδή η ασφάλεια, να εξηγήσω τι είναι ασφάλεια, βάζουμε στην άκρη από λίγο ο καθένας μας, ώστε όταν σε κάποιον τύχει μια ατυχία, του καεί το σπίτι, τρακάρει, πάθει μια άσχημη αρρώστια, από αυτό το κουμπαρά
αποζημιώνουμε το μεγάλο ποσό που χρειάζεται αυτός για να ξαναχτίσει το σπίτι του. Η ασφάλεια λοιπόν μπορεί να είναι κοινωνική, άρα το κράτος είναι εδώ και στην Ελλάδα πιστεύουμε κακώς κατά την άποψή μου, γιατί δεν μπορεί το κράτος και να θέλει. Το κράτος τα κάνει όλα, άρα δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Υπάρχει η ιδιωτική ασφάλεια που πληρώνει, μην ξεχνάτε, ασφάλιστρα, δηλαδή τα λεφτά που βάζουμε στην άκρη για την ασφάλεια, πληρώνουμε υποχρεωτικά στο κράτος, όχι για την περιουσία, αλλά για την υγεία και τη σύνταξη. Ιδιωτικά μπορείς να το κάνεις, να αγοράσεις επίσης ένα ιδιωτικό συμβόλαιο. Αν δεν τα κάνεις αυτά τα δύο και μείνεις ανασφάλιστος, στην πραγματικότητα αυτασφαλίζεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν μου καεί το σπίτι, πρέπει εγώ να έχω χρήματα να το φτιάξω. Και ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι στην Ελλάδα είμαστε επικίνδυνα ανασφάλιστοι. Δεν είναι το διότι το κράτος μπορεί να θέλει, αλλά όταν γίνονται όλες οι καταστροφές που γίνονται, ιδιαίτερα λόγω της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορεί να ξαναχτίσει όλα τα σπίτια όλων. Το κράτος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Υπάρχουν άτυχοι πολίτες μας που δεν μπορούν να αγοράσουν ιδιωτική ασφάλιση. Πρέπει το κράτος να δίνει ένα δείκτη ασφαλείας. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει. Εσείς πιστεύετε με την ομάδα σας αλλά και μόνο σας έχετε κτίσει μια τέτοια εταιρεία, μια ιδανική? Δεν θα την έχουμε κτίσει ποτέ και θα σου εξηγήσω γιατί. Πιστεύω πολύ σε κάτι που ονομάζεται perpetual beta. Perpetual beta γιατί ο κόσμος αλλάζει. Γιατί η Eurolife πρέπει να απευθυνθεί και σε εσάς. Και σε εσάς και στα παιδιά που είναι 5 χρόνια μεγαλύτερα και σε αυτούς που είναι 30 τώρα. Δεν είναι ότι έχουμε ένα fixed group πελατών και οι άνθρωποι αλλάζουν. Η κοινωνική δικτύωση, η χρήση του digital, όλα αυτά τα πράγματα κάνουν ακριβώς τη δουλειά πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ πιο ενδιαφέρουσα στην εποχή που ζούμε από τις δεκαετίες τις προηγούμενες που η τεχνολογία και η ζωή άλλαζε με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Πώς βρίσκει κάποιος τη σωστή ομάδα? Εσείς πιστεύετε ότι την έχετε βρει? Έχω μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό που μαθαίνεις είναι ότι είσαι όσο καλός όσο είναι η ομάδα σου. Θα φέρομαι στους άλλους όπως θα ήθελα να μου φέρονται οι άλλοι σε μένα, έτσι. Αυτό αν το μεταφράσεις στη ζωή σου δημιουργεί ένα συγκεκριμένο είδος ανθρώπου. Όταν κάνεις λάθος, γιατί όλοι κάνουμε λάθη, γι' αυτό τα μολύβια έχουν γόμα από πίσω γιατί κάνουμε λάθη. Λοιπόν, όταν κάνεις λάθος και κάνεις λάθος με έναν άνθρωπο που τον πήρες και είναι στη λάθος θέση, πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι άνθρωποι, είναι οικογένειες, είναι ζωές αυτά, αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις το λάθος, να του δείξεις έναν άλλο δρόμο και να φέρεις τη θέση του κάποιον με τον οποίο θα δουλεύει καλύτερα το σύστημα. Το άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, όχι μόνο στη δουλειά, που είναι και πάρα πολύ εύθραυστο. Και αυτό λέμε πάντα και στο γραφείο, αλλά και όχι μόνο. Εάν η εμπιστοσύνη κλονιστεί, δεν επανέρχεται με τίποτα. Και αν όμως υπάρχει, λειτουργεί σαν μοχλός, διότι αν σου έχω εμπιστοσύνη, σε αφήνω ελεύθερο, ξέρεις να κάνεις τη δουλειά, κάνεις 10 φορές καλύτερα πράγματα από ό,τι αν περίμενες την οδηγία τη δική μου. Ποιο είναι το όραμά σας για την πορεία της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα? Χωράει τεχνολογία και καινοτομία στις ασφαλιστικές εταιρείες? Επενδύουμε, ο σωστός όρος, εκατομμύρια το χρόνο και στη Eurolife και οι άλλες εταιρείες στην τεχνολογία. Αν είχα το κινητό μου μαζί, το wallet, ξέρετε τι είναι, το wallet σε ένα iPhone, σε ένα Android, έτσι, πατάς το κουμπάκι και έχεις τώρα και την ταυτότητά σου και το δίπλωμά σου. Δεν έχετε δίπλωμα ακόμα εσείς. Αποκτήσουμε. Και τις πιστωτικές σας κάρτες. Για παράδειγμα, τώρα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχεις με τη Eurolife είναι στο wallet σου. Λοιπόν, άρα όταν σου συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο, κάνεις το wallet και έχεις το ασφαλιστήριο αντί να προσπαθείς να δεις ποιο τηλέφωνο πρέπει να πάρεις και τι να κάνεις. Πώς καταλαβαίνει κάποιος ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει? Η στρατηγική έχει να κάνει το management. Είναι ουσιαστικά
resource allocation, δηλαδή έχεις πόρους και καλείσαι να διαχειριστείς τους πόρους. Οι πόροι που έχει μια εταιρεία είναι το κεφάλαιο, τα κεφάλαιά της που επενδύουν οι μέτοχοι και οι άνθρωποι της. Αν διαλέξω έναν πολύ καλό διευθυντή και τον βάλω στη λάθος θέση, είναι κακή διαχείριση του ταλέντου αυτού του ανθρώπου. Δεν θα μπορέσει να παράξει έργο, να κάνει πράγματα, έτσι. Το πώς κάνω τη διαχείριση πόρων και πού την κατευθύνω, ουσιαστικά είναι η στρατηγική της εταιρείας. Μπορεί να έχω μια εταιρεία η οποία έχει στρατηγική να είναι πολύ πιο ακριβή, να απευθύνεται σε πιο εύπορους πελάτες, αλλά λιγότερο σε αριθμό. Μπορεί να κάνω μια στρατηγική, επενδύω στην τελευταία τεχνολογία και προσπαθώ να πιάσω εσένα και εσένα που είστε 15 και 14 χρονών, που μπορεί να μην έχετε τώρα, αλλά θα είστε δεμένοι με την εταιρεία μου σε 5 χρόνια που θα βγείτε στον κόσμο. Αυτά είναι τη σωστή στρατηγική, δεν την ξέρεις. Θα ήταν τιμή μας αν μπορούσατε λίγο να μας πείτε κάποια από αυτά που σας φαίνονται ίσως τα λίγο πιο σημαντικά, που αγγίζουν περισσότερο τον Αλέξανδρο, να το πω και έτσι. Έχω δύο κόρες οι οποίες είναι το α και το ω. Άρα, παρότι ζουν και οι δύο στην Αμερική, η επαφή μου μαζί τους, είτε μιλάμε, είτε βλεπόμαστε, είτε μιλάμε στο FaceTime, είτε επικοινωνούμε με μηνύματα, είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την ψυχή μου. Έτσι. Η φωτογραφία είναι για μένα κάτι με το οποίο ασχολούμαι πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και το θέμα μου με τη φωτογραφία, το τεχνικό κομμάτι της οποίας το ξέρω καλά, το αν είμαι καλός φωτογράφος καλλιτεχνικά, δεν είμαι, ή εν πάση περιπτώσει βγάζω αυτό που βλέπω, που αντανακλά τέλος πάντων, αυτό που αισθάνομαι. Τη φωτογραφία τη νιώθω πιο καλά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και η ζωγραφική, και η κινηματογράφος, και η μουσική. Όταν κάνω φωτογραφία χάνομαι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η ουσία της τέχνης είναι να σε αγγίζει, να σου προκαλεί συγκίνηση, όχι συγκίνηση με την έννοια του κλαίω, κατά ανάγκη, μπορεί και αυτό, αλλά να σου αγγίζει την ψυχή. Και για μένα η πιο δυνατή τέχνη, φωτογραφία, μουσική, οτιδήποτε, είναι αυτή που δεν έχει εξήγηση. Δηλαδή αυτή που έχει μισή σελίδα γράψιμο από κάτω που εξηγεί γιατί αυτό είναι καταπληκτικό. Μερικά από αυτά όντως χρειάζονται και είναι ενδιαφέροντα, αλλά η τέχνη που σου πιάνει την ψυχή και το μυαλό και στο ταρακουνάει, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Ναι, η σβούρα, δεν ξέρω αν η ζωή είναι μια σβούρα. Η σβούρα είναι μια καλή μεταφορά, με την έννοια ότι η σβούρα έχει η ζωή δεν έχει ισορροπία, τίποτα στη φύση δεν είναι ποτέ σε ισορροπία, πάντα αναζητά την ισορροπία. Η σβούρα λοιπόν θέλει κίνηση για να παραμείνει σε ισορροπία και η ισορροπία είναι φευγαλέα. Υπάρχει λοιπόν μια μεταφορά. Εμένα μου αρέσει όταν κάνω meeting συνήθως έχω και μια σβούρα στο χέρι μου και την γυρίζω. Αν γυρνούσατε τον χρόνο πίσω, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να κάνετε διαφορετικά? Έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι, γιατί και τα λάθη σου έμαθαν κάτι, σου έφτιαξαν αυτό που είσαι, άρα όχι, και δεν το λέω με την έννοια του ότι ήταν όλα τέλεια, καθόλου, απλώς όχι για αυτό το λόγο. Τι κάνει μια εταιρεία μεγάλη, το όραμα ή το όνειρο? Η μεγάλη εταιρεία είναι, όπως το ορίζεται, το όνειρο. Θα σου πω τρία ονόματα. Ο Bill Gates, που είναι λίγο πιο ξεχασμένος τώρα, ο Steve Jobs και ο Elon Musk. Γιατί ο Bill Gates, τη δεκαετία του 80, όταν η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου ήταν η IBM, που έφτιαχνε σιδερένια κουτιά, hardware, computers, και αυτός ήταν νέος, είπε ότι το μέλλον είναι στο software, δεν είναι στο hardware. Αυτό τότε ήταν σαν να λες ότι η γη είναι επίπεδη, ξέρω εγώ, ήταν τόσο επαναστατικό, γι' αυτό και η Microsoft έγινε αυτό που έγινε. Ο Steve Jobs δεν χρειάζεται να πω πολλά και ο Elon Musk μπορεί να σ' αρέσει, να μην σ' αρέσει τα προσωπικότητα, όλοι αυτοί είχαν τα δικά τους, αλλά είδαν πράγματα και τα έκαναν πραγματικότητα, διότι είναι άλλο να έχω ένα όραμα
να φτιάξω κάτι και να σβήσει και άλλο να έχω ένα όραμα και να αλλάξω τη ροή του κόσμου. Ο κόσμος αλλάζει και αν δεν έχεις επαφή με τη νέα γενιά σημαίνει ότι εσύ σιγά σιγά χάνεις την επαφή με το παρόν. Εγώ δεν θέλω να γίνει αυτό. Όταν γίνει θα σας αποχαιρετήσω.